Τώρα πάμε στην μουσικοθεατρική παράσταση «Τα κατά Μάρκων» που έρχεται σήμερα με τον Τάκη Χρυσικάκο στο Θέατρο Πάνθεων. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Λάμπρος Λιάβας για να μας πει περισσότερα. Είναι και καθοδόν μάλιστα. Καταφθάνει στην Πάτρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Σπυροπούλου. Λοιπόν, για να δούμε και να μάθουμε περισσότερα για αυτή την θεατρική παράσταση, μουσικοθεατρική παράσταση. Είναι, την έχουμε ονομάσει μια ρεμπέτικη λειτουργία, επειδή ακριβώς έχει αυτό το χαρακτήρα τον τελετουργικό, όπως τελετουργία ήταν και η όλη παρουσία τότε των ρεμπετών και η ζωή τους. Έχουμε λοιπόν μια αναφορά στην ζωή του Μάρκου Βαμβακάρη και του Μιχάλη Γενίτσαρη και μέσα από αυτή την αυτοβιογραφία κατά κάποιο τρόπο των δύο σπουδαίων του ρεμπέτικου βλέπουμε τη σημασία αυτής της παράδοσης και το πώς τελικά γεννήθηκε ένας ρεμπέτης, πώς όλη αυτή η παράδοση συνδέθηκε με τις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες της εποχής και σε ποιο βαθμό αυτό μας αφορά σήμερα στις δικές μας ανάγκες για έκφραση και επικοινωνία και γιατί όλη αυτή η υπόθεση είναι ένα σπουδαίο και μεγάλο κομμάτι του ελληνικού μουσικού πολιτισμού. Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Πάνθεων θα βρίσκεστε. Θα κάνετε και άλλη παράσταση ή θα περιοριστείτε στη μία? Προς το παρόν τώρα για αυτή την περίοδο θα έχουμε μία παράσταση στο Πάνθεον σήμερα το βράδυ. Είμαστε καλεσμένοι από το Πατρινό Όραμα που έχει αναλάβει την όλη η οργάνωση και θέλω να τους ευχαριστήσω ιδιαιτέρως και ελπίζουμε ότι θα έχουμε και πάλι τη δυνατότητα να ξαναβρεθούμε κοντά στο κοινό της Πάτρας το οποίο έχει τόση σχέση με το ρεμπέτικο να θυμηθούμε ότι και ο Μπάμπης Ογκολές έχει συνδεθεί με την Πάτρα και όλη αυτή η αναβίωση του ρεμπέτικου έχει μεγάλο μερίδιο στην πόλη τη δική σας και γι' αυτό είναι και ιδιαίτερη χαρά το ότι βρισκόμαστε σήμερα για να παρουσιάσουμε αυτή τη δουλειά που έχουμε κάνει. Είναι ο Τάκης Χρυσικάκος, ο οποίος με μοναδικό τρόπο ενσαρκώνει τους δύο αυτούς κορυφαίους του ρεμπέτικου, τον Βαμβακάρη και τον Γενίτσαρη και επίσης ο Αναστάσης ο Μπίτζιος, που και αυτός έχει σχέση με την Πάτρα και παίζει το μπουζούκι, είναι ένας εξαιρετικός νέος δεξιοτέχνης το μπουζούκι και αποδίδει κάποια από τα πολύ σημαντικά τραγούδια των δύο σπουδαίων του ρεμπέτικου που ακριβώς μας δείχνουν πως τα τραγούδια αυτά ήταν βιωματικά και βγαίναν μέσα από τη ζωή τους την ίδια. Οι άνθρωποι αυτοί δεν κάθισαν να κάνουν τέχνη και να γράψουν τραγούδια για διασκέδαση, αλλά ήτανε σπουδαίοι χρονικογράφοι της εποχής τους και αποτύπωσαν τη ζωή τους, τους πόθους τους και τα πάθη τους που ήταν ταυτόχρονα και πάθη όλου του ελληνικού λαού της εποχής εκείνης. Μάλιστα, βλέπουμε και την αφίσα της παράστασης. Τώρα κάποιος που θέλει να λάβει το εισιτήριό του μπορεί και ηλεκτρονικά αλλά μπορεί και στο θέατρο? Μπορεί και στον ίδιο το χώρο, στο Θέατρο Πάνθεων. Στις 8.30 ξεκινάει η παράσταση. Οπότε σας περιμένουμε με πολύ χαρά να συμμετάσχετε σε αυτή τη ρεμπέτικη λειτουργία και το τονίζω αυτό, έχει έναν κατανυκτικό χαρακτήρα αυτή η παράσταση γιατί ακριβώς αναφέρεται στη ζωή τους που ήταν μια ζωή εξαιρετικά τελετουργική θα λέγαμε. Είναι αυτό το στοιχείο της τελετουργίας που διακρίνει το ρεμπέτικο και που θέλουμε πάλι να το αναδείξουμε. Δεν είναι απλώς μια διασκέδαση όπως έχει καταλήξει σήμερα ξέρω στα ρεμπετάδικα ή στα λαϊκά κέντρα. Ήταν μια πραγματική μυσταγωγία και αυτό το πράγμα νομίζω φαίνεται πάρα πολύ ανάγλυφα μέσα από την παράστασή μας. Γι' αυτό και ονομάζουμε τα κατά Μάρκων. Είναι πραγματικά Ευαγγέλιο ο λόγος του Μάρκου Βαμβακάρη, όπου ο Ευαγγελιστής Μάρκος συναντά τον Αρχάγγελο Μιχάλη Γενίτσαρη. Μάλιστα, και πολύ ωραίος τίτλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή επιτυχία και ελπίζουμε να ξαναγίνει. Σας ευχαριστούμε εμείς και ελπίζουμε να σας έχουμε σήμερα το βράδυ έτσι στην παρέα μας. Πραγματικά είναι κάτι που πιστεύω είναι ξεχωριστό και το λέω έτσι με τα γνώσεως και έχουμε κάνει πολύ μεγάλη δουλειά με τον φίλο τον Τάκη τον Χρυσικάκο και πραγματικά νομίζω ότι είναι μια παράσταση που είναι ξεχωριστή. Αξίζει να μας έρθετε και πραγματικά να την εκτιμήσετε. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε και σας περιμένουμε. Σήμερα το βράδυ 8.30 στο Πάνθεον. Τέλεια. Στο Θέατρο Πάνθεον. Να είστε καλά.